Αρνός και μπροστά μας πήρε ένα απολαυστικό θέμα με λέξη κλειδί την κανονική κατανομή. Πρώτη κίνηση, παιδιά. Μου διαβάζετε πρώτα απ' όλα από τη ΔΕΟ 13 και τις πιθανότητες. Μου διαβάζετε την κανονική κατανομή, το κεφάλαιο 3.2. Και μετά αυτό το θεματάκι, έτσι. Έστω το μηνιαίο κόστος και του λογαριασμού ρεύματος μιας οικογένειας ακολουθεί την κανονική κατανομή. Με μέση τιμή 160 ευρώ, δηλαδή κατά μέσο όρο ο λογαριασμός έχει τελειώσει τα 160, αλλά φυσικά υπάρχει και απόκληση. Τυπική, 20 ευρώ. Να υπολογιστούν οι παρακάτω πιθανότητες. Δεν μπορούμε, παιδιά, εμείς τι έχουμε? Χ, το κόστος του λογαριασμού. Ο λογαριασμός ακολουθεί την κανονική κατανομή με μέση τιμή 160 και τυπική απόκληση 20. Ποια είναι η πιθανότητα, λέει στο ερώτημα 1? Πιθανότητα. Η πιθανότητα να πληρώσει λιγότερα από 128 ευρώ. Δηλαδή το κόστος του λογαριασμού χ να είναι λιγότερο από 128. Μάλιστα. Δεύτερον, να πληρώσει η οικογένεια περισσότερα από 195, δηλαδή η πιθανότητα το χ να είναι πάνω από 195. Και τρίτον, η οικογένεια να πληρώσει από 128 σε 195, δηλαδή η πιθανότητα τι? Το κόστος να είναι μεταξύ των τιμών 128 και 195 ευρώ. Παιδιά, αυτές τις πιθανότητες έχουμε εμείς να υπολογίσουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε, παιδιά, συγκεκριμένα? Θα λύσουμε και τα τρία ερωτήματα μαζί για να δούμε το επαναλαμβανόμενο της μεθοδολογίας. Τι κάνουμε? Έτσι όπως είναι η ανίσωσή μας φτιαγμένη, εμείς τι κάνουμε? Πάμε σε κάθε μέλος και αφαιρούμε τη μέση τιμή και διαιρούμε με τυπική απόκλησή μας. Πάμε να το κάνουμε και στο 2. Έτσι όπως είναι η ανίσωσή μας φτιαγμένη, τι κάνουμε? Αφαιρούμε τη μέση τιμή και διαιρούμε με τυπική απόκλησή μας. Και το ένα μέλος και το άλλο. Το ίδιο και από εδώ. Έτσι όπως έχουμε την ανίσωσή μας, τι κάνουμε? Αφαιρούμε τη μέση τιμή και διαιρούμε με την τυπική απόκληση. Να το. Αυτό εδώ το πράγμα, παιδιά, όπου το δούμε, όπου το συναντήσουμε, όπου το αντικρίσουμε, το βαφτίζουμε και του δίνουμε ένα καινούριο όνομα, μια καινούρια μεταβλητή Z. Άρα, έχουμε την πιθανότητα το Z να είναι μικρότερο του 128 μείον τη μέση τιμή που είναι 160, το βάζουμε προς την τυπική απόκληση 20. Ομοίως και από εδώ, η πιθανότητα το Z να είναι μεγαλύτερο του 195 μείον 160 διά 20. Και στο άλλο έχουμε την πιθανότητα 128 μείον 160 διά 20, μικρότερο του Z, μικρότερο του 195 μείον 160 διά το σίγμα που είναι 20. Για να δούμε πόσο κάνει αυτό. 128 μείον 160 διά 20. Έχουμε 128 μείον 160 ίσον, να δούμε πόσο κάνει, και όλο αυτό διά 20. Μείον 1,6, μείον 1,60. Μετά, πιθανότητα το Z να είναι μεγαλύτερο 195 μείον 160 διά 20. 195 μείον 160 διά 20, 1,75. Και αντίστοιχα εδώ έχουμε μείον 1,60, μικρότερο του Z, μικρότερο του 1,75. Παιδιά, αυτές οι πιθανότητες στην κανονική κατανομή υπολογίζονται μόνο με πίνακες. Είναι οι πίνακες που βλέπετε στο τέλος του τυπολογίου και συγκεκριμένα για την κανονική κατανομή. Αυτοί οι πίνακες, παιδιά, βοηθούν να υπολογίζουμε μόνο πιθανότητες της μορφής μικρότερο ή ίσον. Μόνο. Ή σκέτο μικρότερο. Ή σκέτο μικρότερο ή μικρότερο ίσον. Εντάξει, του κάτι. Δηλαδή, αν εσύ έχεις την πιθανότητα το Z να είναι μικρότερο του μείον 3,82, εσύ που θα πας? Στο μείον 3,8, έχεις όμως και 2 εκατοστά, άρα θα πας και εδώ που λέει 2, άρα η πιθανότητα πόσο είναι? 0,0001. Εντάξει, απλό είναι. Ή πες ότι θες την πιθανότητα π του Z, μικρότερο ίσο, του μείον 3, πόσο να βάλουμε? Κάτσα, πάμε λίγο παρακάτω. Μείον 2,46. Θα πας στο μείον 2,4 που είναι εδώ, θα πας και στα 6 εκατοστά που είναι εδώ και θα δεις που διασταυρώνται. Εκεί που διασταυρώνται εδώ πέρα το νούμερα είναι η πιθανότητα. Αλλά παιδιά θα πρέπει να είναι σε μορφή πάντα z μικρότερο ή μικρότερο ίσον του κάτι. Αν δεν είναι, πρέπει να το φέρουμε σε αυτή τη μορφή για να μπορέσουν οι πίνακες να μας δώσουν απάντηση. Εντάξει, σωστό. Λοιπόν, παιδιά, για να δούμε εμείς εδώ πέρα τι έχουμε. Έχουμε μικρότερο μείον 1,60. Ωραία, είναι στη μορφή που θέλουμε, άρα που είναι. Μείον 1,60. Έχουμε λοιπόν μείον 1,6. Έχουμε και το μηδενικάκι, επειδή είναι 60. Άρα, που διασταυρώνονται αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο διασταυρώνονται στο 0,0548. Άρα του γράψω ότι αυτή η πιθανότητα είναι 0,0548, δηλαδή 5,48%. Το άλλο παιδί έχει μεγαλύτερο, άρα δεν μας βοηθάει. Δεν μας βοηθάει, πρέπει να το κάνουμε μικρότερο. Κοιτάξτε, η κανονική κατανομή έχει τη μορφή μιας καμπάνας η οποία είναι συμμετρική. Συμμετρική τι σημαίνει? Ότι όσο έχω από τη μία έχω και από την άλλη. Ό,τι έχω από εδώ έχω και από εκεί. Αν εσύ θέλεις μεγαλύτερο το 1,75, το 1,75 είναι εδώ. Απαιδεία, εδώ είναι το 0 που χωρίζει, έτσι. Εσύ θες μεγαλύτερο του 1,75, θες από το 1,75 και μεγαλύτερο και δεξιά. Αυτό παιδιά δεν είναι συμμετρικό με το μείον 1,75 και μικρότερα και αριστερά? Άρα αυτή η πιθανότητα παιδιά είναι ακριβώς το ίδιο με το να γράψω z μικρότερο του μείον 1,75, αφού θέλω δε και καλά μικρότερο, έτσι, σωστά. Που αυτή την πιθανότητα τη βγάζω. Γιατί το μείον 1,7 είναι εδώ, τα 5 εκατοστά που είναι τα 5 εκατοστά εδώ, άρα που διασταυρώνονται αυτά τα δύο. Το μείον 1,7 με τα 5 εκατοστά διασταυρώνται στο 0,0, να το εδώ, 401. Άρα η πιθανότητα που ζητάς είναι 0,0401 ή αλλιώς 4,01%. Εντάξει. Τώρα παιδιά, όποιος θέλει όμως μπορεί να προτιμήσει και τον κλασικό τον πατροπαράδοτο τρόπο. Ο πατροπαράδοτος ποιος είναι? Εσύ θες το μεγαλύτερο. Αν πάρεις όλη την πιθανότητα που είναι το 100%, αν δηλαδή από όλο το χωρίο που είναι 100% αφαιρέσεις τι? Από το 1,75 και κάτω. Εάν αφαιρέσεις από το 1,75 και κάτω, δεν θα πάρεις το υπόλοιπο που είναι από το 1,75 και πάνω, που σε ενδιαφέρει? Και αυτό γίνεται. Εντάξει. Άρα 100% μείον την πιθανότητα z μικρότερο ή ίσο του 1,75. Και αυτό παίζει. Εντάξει. Λοιπόν, 100% κάνει 100 δια 100 που δίνει τη μονάδα μείον 5 του z μικρότερο ίσο του 1,75. Εδώ είναι τα αρνητικά, το 1,75 είναι θετικό, άρα θα πάμε σε σελίδα με τα θετικά και εντοπίζουμε το 1,75. 1,75. Πόσο είναι? 0,9599. Άμα κάνεις ένα μείον 0,9599 πάλι θα πάρεις το ίδιο αποτέλεσμα που πήραμε και πριν. 0,0401. Οπότε και έτσι αν το κάνετε παιδιά και αλλιώς πάλι παίρνουμε τα ίδια. Έτσι 4,01%. Αυτά παιδιά σας τα λέω και με τη μορφή τυποποιημένων κανόνων στο κεφάλαιο 3.2. Τι κάνετε όταν έχετε το μεγαλύτερο και τι κάνετε όταν έχετε διπλή ανίσωση. Όπως τα είπαμε και τώρα, σας τα τυποποιώ μέσα στα βίντεο μαθήματα. Λοιπόν, και πάμε τώρα παιδιά και στο τελευταίο ερώτημα. Έτσι, στο τελευταίο ερώτημα που λέει τι? Ποια πιθανότητα το z να ανάμεσα στο μείον 1,60 και στο 1,75. Λοιπόν, να δεις τι θέλεις. Εσύ θέλεις από το μείον 1,60 μέχρι το 1,75. Άρα το χωρίο που θέλεις δεν είναι ουσιαστικά αυτό εδώ. Πολύ απλά τι μπορείς να κάνεις? Να πάρεις το χωρίο που είναι από 1,75 και κάτω, δηλαδή αυτό εδώ το χωρίο, από 1,75 και μικρότερα, έτσι. Εντάξει. Δηλαδή, αν το πούμε σε πιθανότητες π του z μικρότερο το 1,75, δηλαδή από το 1,75 και αριστερά, και να κόψεις, να αφαιρέσεις, τι να αφαιρέσεις? Αυτό. Εάν αφαιρέσω αυτό το κομμάτι, δεν θα πάρω το ενδιάμεσο που ζητάω. Άρα τι αφαίρεσα παιδιά? Από το μείον 1,60 και πίσω. Δηλαδή τι αφαίρεσα? την πιθανότητα z μικρότερο του μείον 1,60. Άρα και μικρότερο έχουμε στην ανίσως και όλα καλά. Αυτό, παιδιά, σας το λέω σαν μορφή κανόνα, ότι όταν το z είναι ανάμεσα στο α και στο β, αυτό πώς υπολογίζεται? Π του z μικρότερο του β, για να το θυμόμαστε απ' έξω για τις εξετάσεις. Μείον π του z μικρότερο του α. Κανόνας, έτσι. Άρα, αν πεις ότι αυτό είναι το α και αυτό είναι το β, κάναμε π του z μικρότερο του β, το 1,75 δηλαδή, μείον π του z μικρότερο του α, το μείον 1,60. Άτο. Πολύ απλό. Λοιπόν, το 1,75 τι έχει? Για να δούμε εδώ, το 1,75 είπαμε ότι έχει 0,9599. Άρα αυτή την πιθανότητα την ξέρουμε, είναι 0,9599. Το μείον 1,60 θα πάμε σε εδώ με τα αρνητικά, έτσι. Το μείον 1,60 πόσο είναι? Θα πάμε στο μείον 1,6 και θα πάμε εδώ και στο 0 επειδή έχουμε 60. Λοιπόν, άρα αυτή εδώ η πιθανότητα είναι 0,0548. Λοιπόν, πόσο κάνει 8 από 9, 1, 4 από 9, 5, 5 από 5, 0, 9, 0. Άρα η πιθανότητα είναι 90,51%. Παιδιά, υπολογίσαμε τις πιθανότητες και των τριών ενδεχομένων με μια κλασική και πολύ εύκολη μεθοδολογία, αυτή της κανονικής κατανομής. Στάτο θέμα για τις εξετάσεις και εύκολη βαθμή. Να έχετε όλα τα καλά του Θεού. Καλή συνέχεια.